Τις κόκκινες γραμμές της Αθήνας έναντι της Άγκυρας χάραξε εκ νέου από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ξεκαθαρίζοντας τη μόνη διαφορά που αναγνωρίζει η Ελλάδα έναντι της Τουρκίας, που είναι η οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και ΑΟΣ, μιλώντας παράλληλα για παράθυρο ευκαιρίας της επίλυσής της. Greece is willing to work towards resolving the only major outstanding issue we have with our neighbor, the delimitation of the continental shelf and the exclusive economic zone in the Aegean and the Eastern Mediterranean. And I was glad to hear President Erdogan say that delimitation of maritime zones, in accordance with international law, is to the common interest of the entire region of the Eastern Mediterranean. And I strongly believe that we have today a window of opportunity, and we should be bold enough and wise enough to seize this chance. Αυστηρό μήνυμα έστειλε ο Πρωθυπουργός και για την επίλυση του Κυπριακού, διαμηνύοντας ότι η λύση δύο κρατών δεν γίνεται αποδεκτή. As Prime Minister of Greece, I reaffirm here today our commitment to the sovereignty and territorial integrity of Cyprus and to a solution on the basis of a bizonal bicommunal federation with a single sovereignty, a single citizenship and a single international personality in accordance with the relevant UN Security Council resolutions. A two-state solution cannot and will not be accepted. It is simply not a solution. Νωρίτερα, ο Έλληνας Πρωθυπουργός είχε συνάντηση με το Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, κατά την οποία συζητήθηκαν οι προτεραιότητες της Ελλάδας ως μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας κατά τη διετία 2025-26, ενώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε την ανάγκη να αξιοποιηθεί κάθε δυνατότητα για λύση του Κυπριακού. Greece fully supports the efforts of the Secretary General for the resumption of negotiations within this framework. And we call upon Turkey and the Turkish Cypriot community to come to the negotiating table. Διπλό μήνυμα έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και σε Αλβανία και Βόρεια Μακεδονία, καλώντας τους να σέβονται το διεθνές δίκαιο. Πάμε τώρα στο Μανώλη Κωστίδη. Στην Κωνσταντινούπολη έκανε μια ενημέρωση ο Τούρκος Πρόεδρος σε σχέση με τη συνάντησή του με τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Τι κρατάμε, Μανώλη? Κρατάμε ότι υποσχέθηκε ότι θα πραγματοποιήσει στις αρχές του έτους το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας. Εκεί είπε ότι θα θέσουμε και όλα τα θέματα, εννοούσε, γιατί είπε θα θέσουμε και το θέμα, εννοούσε τα ελληνοτουρκικά ζητήματα, όπως καταλάβαμε τουλάχιστον και οι συναδελφοί μας και εμείς. Από εκεί πέρα όμως τόνισε επίσης ότι ο ίδιος έθεσε και τα ζητήματα που έχουν προκύψει τις τελευταίες μέρες στο Αιγαίο, εννοούσε την παρουσία του λιμενικού σώματος στα τουρκικά χωρικά ύδατα, όπως και κάποιες παρενοχλήσεις, και εκεί οι δύο πλευρές υποσχέθηκαν ότι θα επιληθούν. Χαλαρά, ήρεμο κλίμα, μέχρι τον Ιανουάριο φαίνεται ότι υπάρχει δρόμος. Στο θέμα της Χάλκης φαίνεται να υπάρχει κάποια αισιοδοξία τα τελευταία 24 ώρα, Μανώλη? Ναι, διότι όταν ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος λέει ότι είμαστε στα πρόθυρα της λειτουργίας της Ολοκλήρωσης Χωρίς Κάλκης και ο Υπουργός Παιδείας της Τουρκίας λέει ότι όλα τα σενάρια είναι έτοιμα, ναι, υπάρχει αισιοδοξία. Απλά επειδή είμαι 50 ετών και έχω ακούσει τα τελευταία 50 χρόνια αυτά τα σενάρια, υπάρχει επιφυλακτικότητα. Ωστόσο, φαίνεται ότι υπάρχει μια πολιτική βούληση και από την τουρκική πλευρά. Σε ευχαριστούμε, Μανώλη. Μακάρι να δούμε.